Δρά, τι να περιμένεις άλλο. Μαζί μας σήμερα, ο Τζούλιο Φιλίππο Ντερίκο. Λοιπόν, Τζούλιο. Καλώς σε βρήκα, Νικόλα. Σε χαιρετώ. Χαίρετε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά νομίζω που γνωριζόμαστε έτσι από κοντά. Από κοντά. Μόνο από την τηλεόραση σε ξέρω. Σταμάτα, καλέ. Σταμάτα, σταμάτα. Λοιπόν, δεν φαντάζομαι να είσαι αγχωμένος, Τζούλιο. Όχι ιδιαίτερα. Πρωτού ξεκινήσουμε, θέλω να σου κάνω μία αναπορία μου. Είχα την και πριν. Ναι. Είσαι Τζούλιο Φιλίππο Ντερίκο. Μπράβο. Έρχομαι τώρα εγώ και συστήνομαι. Και χαίρο πολύ, Νικόλας Μουσικού. Μουσικού. Ναι, μου απαντάς. Τζούλιο Φιλίππο Ντερίκο. Άρα, Τζούλιο μου, και σε. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε skip το Φιλίππο, αλλά ναι. Να σου πω, έβαλα το μέσα. Είναι στο χαρτί το όνομα Φιλίππο. Μάλιστα. Του παπά μου. Φωνάζουμε όμως Τζούλιο. Άρα εσύ είναι ένας συστητής Τζούλιο Ντερίκο. Τζούλιο, συστήνουμε σκέτο. Τζούλιο σκέτο. Έλα, αλλά ποτέ το επιθέτω γιατί δεν έχει άλλον Τζούλιο. Σωστό. Γάτα ο Τζούλιο. Λοιπόν, Τζούλιο, πρωτού περάσουμε στις καυτές μας ερωτήσεις, θα πάμε σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, πιο σύντομες, για να βγάλουμε κι εμείς ένα μικρό πόρισμα, αν μη τι άλλο. Έτοιμος? Ναι. Λοιπόν, Τζούλιο, αγαπημένη στιγμή της ημέρας για εσένα είναι? Το βράδυ, νομίζω, όταν κάθομαι στον καναπέ και η μέρα έχει τελειώσει. Συμπλήρωσέ μου. Συχαίνομαι. Να με ξυπνούν βία. Να το πούμε στους τηλεθεατές ότι εξύπνησα εγώ σήμερα. Ξύπνησε με βία ο Νικόλας για να έρθω να με στην εκπομπή. Άρα, μάλιστα. Όχι, όχι, είμαι πολύ καλός. Θα ήθελα ένα ελάττωμά σου και ένα πλεονέκτημά σου. Εγώ ξέρω έναν πάντω. Κι εγώ ξέρω ίσως. Ποιο? Συνήθως καθυστερώ. Μάλιστα, έχουμε βρει λοιπόν το ελάττωμά σου. Ναι. Πάμε στο πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα. Το γέλιο μου. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Έχεις πειράξει ποτέ κάτι πάνω σου? Όχι, στην ουσία. Δυσκολεύτηκες να μου απαντήσεις όμως. Έκανα για πρώτη φορά φέτος ελάχιστο δαμέ. Α, τι έκανες, μποτόξ? Αλλά δεν πέτυχε ιδιαίτερα, εννοώ ταράσι. Μάλιστα. Άρα φέτος ήταν η πρώτη φορά. Ναι, ελάχιστο. Αλλά που ρώτησα, είπε μου ότι μπορεί να εφιέ γρήγορα λόγω του καλοκαιριού. Μάλιστα. Ή 5% του πληθυσμού ναι. Εν το δέχεται. Ευτυχία για μένα είναι. Συμπλήρωσε. Ευτυχία είναι, νομίζω, να είσαι καλά με τον ερωτικά. Ναι. Εντάξει, με διαδυσκόλεψα τον Τζούλιο. Λοιπόν, ναι. Πάμε στην επόμενη. Αν δεν είσαι ηθοποιός, τι άλλο θα ήθελες να είσαι? Όταν ήμουν πολύ μικρός, ήθελα να γίνω πεζινάρης. Αλλά θέλω να γίνω πεζινάρης. Ναι, περίμενε, θέλεις να είσαι ένα ιδιοκτήτης πεζινάρης. Ναι, ξέρω, άρεσε και μου, ήθελα να γίνω πεζινάρης. Okay. Άρεσε και μου η διαδικασία, η μυρωθιά. Μυρωθιά. Ναι. Ναι. Μετά ήθελα να γίνω κτηνίατρος, οπότε θα μ' άρεσε και να είμαι κτηνίατρος. Κτηνίατρος. Άρεσε και μου πολλά τα ζώα, αλλά δυστυχώς. Πολύ σκιάβασμα κτλ. Δεν. Εμείς πάνω κρατούμε το ιδιοκτήτης πενζινάδικου. Και σου το εύχομαι να ξέρεις πάρα πολύ. Βάλει μου στη σωστή σειρά τα ακόλουθα. Φαΐ, σεξ, ύπνος. Θα βάλω πρώτα το σεξ. Μάλιστα. Τον ύπνο και το φαΐ. Λοιπόν, Τζούλιο, έχεις υπάρξει ποτέ τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση? Είτε σαν θύμα, είτε σαν θήτης. Δεν έκανα πολλές σχέσεις. Αλλά στο παρελθόν ήμουν λίγο άπιστος, οπότε... Το λες. Απάντησα, ναι, πρέπει, παιδί μου. Ναι, εννοώ την τροπή. Και πάμε σε ένα δίλημα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άκου τώρα να δεις, εσύ κάπου τώρα στο πουθενά και οδηγάς ένα σπορ διθέσιο αμάξι. Τέλεια. Ωραίο. Και ξαφνικά σου κάνει ο το stop πια. Η σκέπη Παπαμιλτιάδη. Με ποιον μαζί? Με τον Μιχάλη Χρήστο. Με τον Μιχάλη Χρήστο. Με ποιον άλλο? Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, μία θέση. Άμα. Είναι ένα διθέσιο αμάξι. Ποιον βάζεις μέσα στο αυτοκίνητο και ποιον αφήνεις εκεί να περιπλανιέται? Τα διθέσια έχουν και λίθες πίσω. Ένιωσε τίποτε τούτο. Είναι όσον και φορεί εσέναν και ακόμα έναν. Τίποτε άλλο. Έλα, ποιος το δισκεύει? Μιχάλη, τακ, τακ, τακ. Τον... Άντε, γεια! Πού θα τοποθετούσες τη λέξη ποτέ? Ποτέ. Ποτέ, μη λες ποτέ. Άρα δεν θα την τοποθετούσες ποτέ, λοιπόν. Ναι, ποτέ. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Όχι, θέλω κι άλλο. Θέλεις κι άλλο. Κατάλαβα, δεν κατάλαβα ότι θέλεις κι άλλο. Για να δείτε, κυρίες και κύριοι, εδώ πόσο χαλαρώνουν οι καλεσμένοι. Λοιπόν, ετοιμός. Αν είχες την ευκαιρία να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο, σε ποια εποχή θα ήθελες να ζούσες? Ωραία ερώτηση.
Θα ήθελα γύρω στα 50-60s, που ήταν έτσι πιο άγνα τα πράγματα. Υπήρχε με τη τεχνολογία, αλλά υπήρχε μια έτσι πιο... Περιορισμένη. Υπήρχε όμως και η τηλεόραση, εντάξει, άντε, 60-70s. Υπήρχε μια αγνότητα γενικότερα. Πέρα από την αγνότητα, να υποθέσω ότι σου άρεσε και το ενδυματολογικό. Άρεσε και το ενδυματολογικό. Τα έπιπλα επίσης. Και ήταν όλα πιο νοσταλγικά. Ναι, ήταν όλα πιο απλά και. Διαφορετικά. Ωραία, όμορφα. Νομίζω ήταν πιο ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλω να μου πεις, επί της 100, πόσο αληθινός ήσουν στις ερωτήσεις μου. 90 ή 95. Ήσουν κάπου στα 90. Φαίνεται, Τζούλιο, ποτέ λες ψέματα. Αλήθεια. Φαίνεται, Τζούλιο, ποτέ λες ψέματα. Εντάλλως. Φαίνεται. Ήμουν πολλά ειλικρινής όμως. Εντάξει, ήσουν 90% ειλικρινής. Πολλά καλό ποσοστό. Πολλά καλό ποσοστό, βεβαίως. Σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κι εγώ. Που ήρθες εδώ στην παρέα μου. Και αναμένουμε να δούμε τα νεότερα από εσένα. Κι εγώ, σε ευχαριστώ πάρα πολλά. Καλορίζικο. Ευχαριστώ. Πέρασα υπέροχα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να